να σε ευχηθώ καλά ταξίδια σε εσάς και στο πλήρωμα. Ό,τι καλύτερο, καλές θάλασσες. Το χρόνο είμαστε πάλι καλά. Να σας ξαναβοηθούμε και να ξαναβοηθούμε όσοι θα ζει παρέα. Ευχαριστώντας και όλους όσους παρευρέθησαν σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω έναν έναν. Είμαστε μια παρέα, είμαστε όλοι γνωστοί. Όλοι έχουμε εξυπηρετηθεί από το συγκεκριμένο πλοίο. Με τα δρομολόγια έχουμε αντίξει τις συνθήκες και σε δύσκολα λιμάνια κάνει χειμώνα καλοκαίρι και βοηθάει τους πατριώτες μας και κλάδες. Εις ανάμνηση θα σας προσφέρω το θεωρείο της υπηρεσίας μας για να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και καλά ταξίδια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητά, της έκτης παιδίλης και καλή χρονιά με υγεία. Τιμή. Κύριε Πλήρης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχο, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Αστυνομική Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, για ακόμη μία χρονιά, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, είμαστε στο πλοίο Άρτεμις, προκειμένου να απονείμουμε τη μυθική πλακέτα στο πλοίαρχο του πλοίου, τον Καπταστέλιο τον Περιστεράκη, το φίλο πλέον Στέλιο Περιστεράκη, μετά από τόσα χρόνια στη γραμμή των Κυκλάδων που εξυπηρετεί τα νησιά μας, δεν τον βλέπουμε ως πλοίαρχο ενός πλοίου, τον βλέπουμε ως ένα φιλικό πρόσωπο, ο οποίος με την στενότητα της συνεργασίας που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, έχει διευκολύνει το έργο όχι μόνο των υπολείπων συναδέλφων των πλοίαρχων, με την προσήμειά του και με την με το πνεύμα εξυπηρέτησης και συνεργασίας που τον διακρίνει, εξυπηρετεί και διευκολύνει και το έργο των λιμενικών αρχών, γιατί ποτέ δεν έχει προβάλει αντίρρηση προκειμένου να πράξει αυτά τα οποία επιβάλλονται να πράττει για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των λιμένων και της ασφάλειας των συμπλοείας. Καταστέλιο, και φέτος λοιπόν είσαι το πρώτο πλοίο που εισήλθε στο λιμάνι της Σύρου. Είναι μεγάλη μας χαρά και θα τονίσω ότι η πρώτη είσοδο στο λιμάνι έγινε με αντίξωες καιρικές συνθήκες. Οι προσπάθειες που κατέβαλες ήταν πραγματικά συγκινητικές. Δεν έδεσες στη συνήθη θέση. Χρειάστηκε να κάνεις μεθόρμηση και να πας σε άλλα σημεία του λιμανιού προκειμένου να διασφαλίσεις και την ασφάλεια και την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το λιμάνι της Σύρου, το πρώτο λιμάνι των Κυκλάδων, το πρώτο φυσικό λιμάνι των Κυκλάδων και ιστορικό λιμάνι, υποδέχτηκε το πλοίο σου, το πλοίο Άρτεμις, το οποίο εκτελεί δρομολόγια πιστά σε πλαίσια υπευθυνότητος και συνέπειας σε λιμάνια τα οποία δεν φημίζονται για τη φιλοξενία τους. Θα τολμήσω να πω ότι στις Κυκλάδες το μόνο φιλόξενο λιμάνι είναι το λιμάνι της Σύρου. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη η τιμή που το πλοίο σου είναι το πρώτο πλοίο που εισήλθε στο λιμάνι μας. Εδώ το λιμάνι παρέχει όλη την ασφάλεια που απαιτείται. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι επαρκείς. Αυτό το οφείλουμε και στο Λιμενικό Ταμείο, το οποίο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και βελτιώνει διαρκώς τις εγκαταστάσεις μας. Αυτές οι εγκαταστάσεις θέλουν οι πλοίαρχοι προκειμένου να εισέρχονται με ασφάλεια. Για άλλη μια φορά λοιπόν, καλή χρονιά, υγεία σε σένα, στην οικογένειά σου, στους εξαιρετικούς συνεργάτες σου, στα μέλη του πληρώματος και θα τράξω την ευκαιρία να πω ότι ο γιος σου, ο Χρήστος ο Περιστεράκης, θα είναι μελλοντικός πλοίαρχος και είμαι βέβαιος για την επιτυχία του, είμαι βέβαιος για την καριέρα την οποία θα κάνει, την οποία θα την αποδώσω στο καλό δάσκαλο που έχει δίπλα, το Στέλιο του Περιστεράκη του πατέρα του. Συγχαρητήρια και για το ήθος και για την επαγγελματική σου επάρκεια και ναυτοσύνη η οποία σε διακρίνει. Σου απονέμω το θηρεό του Μενοχείου Σύρου σε ανάμεση της πρώτης όδου το έτος 2019. Γιατί αυτά τα τέσσερα χρόνια της πολιτικής σταδιοδρομίας σε εισαγωγικά απέκτησα πολλούς φίλους.
Ένας σημαντικός φίλος λοιπόν είναι και ο καπετάνιος του Άρτεμις, ο Στέλιος Περιστεράκης, που όχι μόνο στάθηκε δίπλα μας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά είναι ένας σημαντικός σύμβουλος με την εμπειρία του που μας έδωσε πολλά προβλήματα και μας έδωσε λύσεις για κάποια έργα τα οποία συνεχώς προσπαθούμε να κάνουμε για την καλύτερη μεθόρμηση των πλοίων και την καλύτερη λειτουργία του κειμένου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σου αποδίνω σήμερα το θηρό του Λιμενικού Ταμείου. Είσαι ο πρώτος που παραλαμβάνει αυτό το θηρό του Λιμενικού Ταμείου. Είμαι ευτυχής που είσαι εσύ ο πρώτος και μακάρι να έχουμε τέτοιους κυριάρχους με εξαιρετικό ήθος στην αυτοσύνη, στη συμπεριφορά και γενικά στην όλη λειτουργία της ναυτιλίας μας. Να είσαι περήφανος για αυτό που προσφέρεις και εμείς οι Κυκλαδίτες είμαστε περήφανοι που σε έχουμε κοντά μας. Να είσαι καλά. Δίνοντας το χέρι, θέλω να πω προς το φίλο μου το Στέλιο του Περιστεράκη ότι μέσα από αυτή τη σεμνή και πολύ ωραία και ζεστή εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα εδώ στο πλοίο Άρτεμις, που το πιδάλιο στη γέφυρα το κρατάει γερά και αξιόπλα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο καλός αυτός ο καπετάνιος. Και η Δημοτική Αρχή και η Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια σε λίγο και το Λιμενικό αποδίδουν τιμή προς τον καπετάνιο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πολύ σημαντικού πλοίου με την πολύ μεγάλη του προσφορά. Μια προσφορά, φίλε Στέλιο, που αναλογεί σε αυτό που λέω εγώ πολλές φορές για εμάς που ζούμε εδώ στα νησιά και βιώνουμε την κατάσταση από κοντά, ότι αυτά τα πλοία αποτελούν ζωντανές γέφυρες, γιατί συνδέουν τις ζωές μεταξύ των κατοίκων των νησιών κάτω από αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας αξίζω πολλά συγχαρητήρια. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη να εκτελείτε το έργο το σημαντικό που κάνατε και σε σένα και στο πλήρωμά σου, γιατί μαζί με το πλήρωμα όλη μια γροθιά και ενωμένη κάνετε αυτό το έργο όλα αυτά τα χρόνια με πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά πάντα τα καταφέρνετε. Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε σήμερα εδώ κοντά σου. Σου αποδίδω και εγώ εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα ευχαριστώ μου και τις ευχές μου για να είναι και το 2019 καλοτάξιδο για το πλοίο σου, για σένα, για τις Κυκλάδες και την Ελλάδα. Και πάλι χρόνια πολλά, κάθε καλό και στην οικογένειά σου και ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Εγώ την απολία του Στέλιο, με ιδιαίτερα συγκινημένο γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω απ' όλα βάζει το καθήκον και τις περισσότερες των περιπτώσεων κάτω από αντίξωες συνθήκες συνδέει τα νησιά μας. Ως εκπρόσωπος λοιπόν και του 24ου νησιού θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτήν την καρδιά μας. Και θέλω στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο όλου του πληρώματος του αγαπημένου μας Άρτεμι να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους πλοιάρχους και στα πληρώματα των πλοίων που διασχίζουν στις Κυκλάδες και ενώνουν τα νησιά μας. Επαναλαμβάνω, κάτω από αντίξωες συνθήκες και μέσα από λιμενικές υποδομές που υστερούν αρκετά, εύχομαι ότι καλύτερο στην προσωπική σου ζωή, στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είσαι φίλο μου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, κύριε Διοικητά της Έκτης Παιδείας, κύριε Προδιοικητά, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Υπολιμενάρχα, και κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου. Η
είναι πολύ και... Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί αγαπητοί φίλοι. Για μια ακόμα φορά, το πλοίο μας είναι το πρώτο που καταπλέει και κάνει ποταρικό στο αγαπημένο μας λιμάνι στη Σύρο, όπου σε κάθε άφιξη μας υποδέχεστε πάντα σαν μια φιλική αγκαλιά, μας γεμίζετε αισιοδοξία και οπλίζετε με θάρρος και υπομονή, ώστε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις αντίξωες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα, κύριε Λιμενάρχα, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και στη νέα χρονιά η αγαστή συνεργασία μας θα παραμείνει συνετή, φιλική και ανθρώπινη. Η εταιρεία Attica Group και Hellenic Seaways, πρωτοπόρα σε πολλούς τομείς, εξασφαλίζει την όσο γίνεται άρτια διασύνδεση και των πιο απόμακρων νησιών της άγωνης γραμμής. Γέννημα θρέμα και εγώ αυτού του τόπου, η κλαδί της Αποκούνια, φέρω ως μεγάλη τιμή το λειτουργήμα που επιτελώ. Η εξασφάλιση της απρόσκοπης και ενδελεφούς επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των νησιών μας είναι για μένα προτεραιότητα ζωής. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους μου ναυτικούς καλά ταξίδια και κάθε επιτυχία στο δικό τους εξίσου δύσκολο έργο. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το πλήρωμα του πλοίου μας, τους πραγματικούς συμπαραστάτες στις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζομαι και να τους ευχηθώ υγεία, ευτυχία, ευημερία στους ιδίους και στις οικογένειές τους. Και τέλος, να ευχηθώ στους νησιώτες μας να εμένουν και να επιμένουν για να ανάβουν τον τυλαυγή φάρο του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που ήρθατε. Στο πλοίο, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια. Να σας ευχαριστώ.